είχαμε αυτή τη συνάντηση την άλλη μέρα της πρωτοχρονιάς. Δύσκολη μέρα, ήταν από μέρας βέβαια αυτό το συζητούσαμε. Εν πάση περιπτώσει, υπόθηκαν πράγματα τα οποία και εμείς κάποια δεν τα γνωρίζαμε από τη δικιά τους την πλευρά. Πάντα ένας διάλογος είναι επικοδομητικός. Υπήρξε και εκ μέρους τους, είδαμε δηλαδή μια, ας το πούμε, συνενετική διάθεση. Βέβαια, εντάξει, έχουν και εκείνοι τα προβλήματά τους από τη δικιά τους την πλευρά, προβλήματα που δεν έχουν σχέση μόνο με εκείνους, είναι και η υπερφορολόγηση που υπάρχει γενικότερα και οπωσδήποτε ότι ένα κύκλωμα το οποίο ενώ σε εκείνους τους έχουν επιβάλει το σύστημα εισρωών νεκρών στα δηληστήρια και στα μεγάλα αυτά δεν έχουν μπει. Από τη δικιά τους πλευρά είχαν μπει τέτοια θέματα. Τώρα, αναγνώρισαν ότι θα είναι προς την κατεύθυνση δηλαδή να μειώσουν τις τιμές με τις καινούργιες παραλαβές. Πράγμα το οποίο περιμένουμε και εμείς. Γιατί πράγματι, και αυτό το είπαμε, ότι δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, είμαστε η πιο ακριβή αυτή τη στιγμή μετά την Κεφαλινία, νομίζω και τις Κυκλάδες. Αλλά οι Κυκλάδες μιλάμε για πολύ μικρά διάσπαρτα νησάκια και με πολύ μικρό τζίρο, ας πούμε. Έτσι. Και σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα για τις Κυκλάδες. Εμείς όμως κάνοντας μια σύγκριση, ας πούμε, με τη Μυτιλήνη παράδειγμα. Ακόμα εξακολουθεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε ως προς τις κατώτερες τιμές, δηλαδή για την αμόλυβδη μιλάμε πάντα τα 95, ότι είναι 8 λεπτά πιο κάτω. Δηλαδή δεν δικαιολογείται τόση μεγάλη διαφορά στην τιμή. Θα πρέπει λοιπόν πράγματι να, αυτά που είπαμε, ότι να τα δούμε και στην πράξη δηλαδή. Πότε θα είναι οι καινούριες παραλαβές δηλαδή από... Δεν το γνωρίζω, δεν μας είπα, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή είχαν τώρα με το καιρό τα καραβάκια δεν ερχόταν, φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα, μέσα στη εβδομάδα θα πρέπει λογικά. Έχει γίνει και μία παρέμβαση από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης για το θέμα. Πώς τη σχολιάζετε αυτή? Νομίζω λίγο καθυστερημένα. Πολύ καθυστερημένα. Αν είχε πραγματική βούληση θα είχε φέρει και αποτελέσματα, πιστεύω.